Είμαι ο Βασίλης Καραστάθης, είμαι Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και τα δύο τελευταία χρόνια είμαι ο αναπληρωτής Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Γεννήθηκα Αθήνα, αλλά από γονείς που ήρθανε από την επαρχία, όπως εξάλλου οι περισσότεροι της γενιάς μου. Ο πατέρας μου καταγόταν από την Μαλεσίνα της Λοκρίδας και η μάνα μου από τη Μυσσηνία. Το αναφέρω γιατί η Μαλεσίνα είναι δίπλα στο ρήγμα της Αταλάντης. Στο σεισμούς του 1894 κατεστράφη εκ θεμελίων και ξαναχτίστηκε σε καινούρια θέση. Αυτή όλη η καταστροφή έγινε ιστορική μνήμη για όλους τους κατοίκους και μου μεταφέρθηκε στην παιδική μου ηλικία. Σε αυτή την παιδική ηλικία άκουγα τους τότε σεισμολόγους να λένε ότι το ρήγμα της Αταλάντης ήταν απολύτως όριμο και ήταν θέμα χρόνου να γίνει ο μεγάλος σεισμός και αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσουν και οι παλαιότεροι. Ο σεβασμός και ίσως το δέος απέναντι στο σεισμό μεγάλωσε όταν αισθάνθηκα τους σεισμούς του 1981. Και από το 1999 μέχρι σήμερα υπηρετώ την σεισμολογία και την εφαρμοσμένη γεωφυσική στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Την χρονιά αυτή δημοσιεύσαμε μία έρευνα στο Scientific Reports του Nature σχετικά με την έκκληση ραδονίου και πώς αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως πρόδρομο φαινόμενο σεισμού. Ωστόσο πρέπει να πω ότι ένα πρόδρομο φαινόμενο δεν οδηγεί κατευθείαν στην πρόγνωση σεισμών. Είναι πολύ μακριά ακόμα η πρόγνωση. Πρόγνωση σημαίνει ότι θα ξέρουμε και το επίκεντρο και το χρόνο και το μέγεθος. Όχι, το πρόδρομο φαινόμενο δεν μπορεί να μας πει τόσες πληροφορίες ακόμα. Ωστόσο, ανοίγεται ένα μεγάλο παράθυρο προς την πρόγνωση με τη μελέτη του πρόδρομου φαινομένου. Τα αιτήματα των σεισμολόγων προς την πολιτεία είναι πάντα διαχρονικά και γνωστά, είναι η επάνδρωση, η στελέχωση των επιχειρησιακών κέντρων έτσι ώστε να είναι έτοιμα σε μια περίοδο κρίσης. Και εμείς είχαμε προβλήματα υποστελέχωσης, ήρθαμε σε συνεννόηση με την πολιτεία, πιστεύω ότι έδειξαν την απαιτούμενη ευαισθησία και θεωρώ ότι θα λυθούν τα προβλήματα άμεσα. Ακόμη προς την πολιτεία θα έλεγα να δείξει μια μεγαλύτερη ευαισθησία στον έλεγχο, στον αντισεισμικό έλεγχο των παλαιών κατασκευών, των κατασκευών στους παραδοσιακούς τους οικισμούς και επίσης να κάνει και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών σε αντισεισμική θωράκιση της χώρας. Για τους πολίτες, αυτό που θα έλεγα είναι να μας εμπιστεύονται. Νομίζω ότι οι Έλληνες, ειδικά για το θέμα των σεισμών, σε σχέση με άλλες χώρες, αλλά και με άλλους φυσικούς κινδύνους, είναι πάρα πολύ καλά ενημερωμένοι. Και θεωρώ ότι σε αυτό έχει παίξει ρόλο και το σχολείο, αλλά και οι προσπάθειες που έχουν γίνει από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο και από το ΜΑΣΠ, αλλά και έχουν συμβάλει σε αυτό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι Έλληνες πολίτες, ναι, είναι καλά ενημερωμένοι για το σεισμό. Σχετικά με το αν είμαστε προετοιμασμένοι για κάποιον ισχυρό σεισμό, σίγουρα θα υπήρχαν
πολλά περισσότερα πράγματα να γίνουν για να είναι κάποιος ικανοποιημένος και να απαντούσα θετικά. Η αλήθεια είναι ότι το δόγμα στην αντισυνική πολιτική της Ελλάδος περιστρέφεται κυρίως από τον άξονα των νέων κατασκευών. Υπάρχουν πάρα πολλές παλιές κατοικίες, υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν υπερβεί ακόμη και το όριο σχεδιασμού τους. Στην Αθήνα, ας πούμε, για παράδειγμα, έχουμε πάρα πολλές πολυκατοικίες της δεκαετίας του 60 που αυτή τη στιγμή είναι ηλικίας άνω των 60 ετών. Δεν έχω δει κάτι από πλευράς ελέγχου να γίνεται τα τελευταία χρόνια σε μεγάλη κλίμακα. Το αίσθημα ασφάλειας του πολίτη, παραδόξως, είναι μεγάλο όταν υπάρχει άγνοια κινδύνου. Οι περιοχές που έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές έχουν αναπτύξει μια άλλη φιλοσοφία, ετοιμότητας, εγρήγορσης. Οι κάτοικοι είναι σε εγρήγορση. Ξέρουν πολύ καλά ότι δεν μπορούν να παίζουν με την ασφάλεια της κατοικίας τους και αυτό σίγουρα τους δίνει μια αισιοδοξία. Αλλά για το αίσθημα ασφάλειας που είπατε, θεωρώ ότι οι κάτοικοι αυτοί θα έλεγα περισσότερο ότι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι απέναντι στους ζημούς.